Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και σε αυτά τα ζητήματα χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και θα έλεγα και μεγάλος αυτοπεριορισμός και φιδό στις πρωτοβουλίες και στις κινήσεις. Και μιλάω ως εκπρόσωπος ενός κόμματος που σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της μειονότητας έχει δώσει σαφή δείγματα γραφής και υπευθυνότητας, αλλά και σοβαρών πολιτικών πρωτοβουλειών. Το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έριξε τις μπάρες, γιατί το ΠΑΣΟΚ εισήγαγε την νομοθετική ρύθμιση για το 5 της Χιλίης, με βάση το οποίο της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με βάση το οποίο έχουμε έναν πολύ αισιόδοξο πολλαπλασιασμό επιστημόνων που προέρχονται σήμερα από την μουσουλμανική μειονότητα. Άρα, θα έπρεπε κάθε τυχοδιοκτικός, μικροκομματικός ελιγμός να είναι απόν. Και σήμερα βλέπουμε κατέρωθεν να πριτανεύει αυτού του είδους ο τυχοδιοκτισμός. Και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρχει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εγώ θα πάω ένα βήμα παραπέρα και θα πω μέλος ελληνικού κόμματος που κινείται στο δημοκρατικό τόξο, το οποίο να αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης, το οποίο να μπαίνει στη λογική του αναθεωρητισμού, ο οποίος αποτελεί το θεμέλιο της πολιτικής της Τουρκίας, ανεξαρτήτως του ποιος είναι σήμερα πρόεδρος, αν είναι ο Ερντογάν, αν θα ήταν ο Κιλιντζάρογλου ή οποιοδήποτε άλλος. Ο αναθεωρητισμός είναι δομικό στοιχείο της τουρκικής πολιτικής. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει κανένα στέλεχος κόμματος και βεβαίως κανένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που να παίρνει αποστάσεις, από τις πρόνοιες της συνθήκης της Λοζάνης. Δεύτερον, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχουμε στελέχη των κομμάτων τα οποία με έναν πραγματικά λόγο ο οποίος παραπέμπει σε άλλες εποχές να προσεγγίζουν τα όποια ζητήματα προκύπτουν. Στην κυρία Μπακογιάννη αναφέρομαι στην κυρία Μπακογιάννη και σε οποιονδήποτε άλλον προσέγγιζε την μουσουλμανική μειονότητα στα μειονοτικά χωριά με αυτού του είδους τη λογική του παζαριού. Είναι μια λογική που πέρα από το γεγονός ότι έρχεται από πολύ πολύ μακριά, είναι μια λογική κατά την άποψή μας εξαιρετικά επισφαλής αλλά και βλαπτική για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και το τρίτο που θέλω να πω σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπάρχει ένα προηγούμενο. Η καταψήφιση του νόμου για την αλλαγή του μουφτή από το ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολιτική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για την οποία δεν έχουν δοθεί ποτέ εξηγήσεις. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε αποστάσεις από μια εν προκειμένου εθνική πολιτική που θα έπρεπε να ενώνει όλα τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Και εξηγήσεις δεν έχουν δοθεί. Είναι κατά την άποψή μας μια ανετιολόγητη απόφαση. Διάβασα με προσοχή τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα στην Καθημερινή της Κυριακής. Ναι. Είπε ότι όποιος δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να πω ότι μια κυβέρνηση που βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών και με την τραγωδία στα Τέμπη, που αύξησε δραματικά τις ανισότητες, ναι, που βαρύνεται με 9,5 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, είδε τα ποσοστά της να εκτοξεύονται, έχοντας απέναντί της μια απολύτως ανεπαρκή και αναξιόπιστη αντιπολίτευση. Η χώρα δεν κινδυνεύει από ακυβερνησία, όπως προσπαθεί κινδυνολογώντας να πείσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά από την πανταδυναμία της χρειάζεται μια αξιόπιστη προγραμματική αντιπολίτευση. Μας έχετε ανατρέψει το πρόγραμμα. Αυτός είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ που δόθηκε με επιτυχία και θα δοθεί στη συνέχεια με ακόμα καλή προσωπική επιτυχία. Θα είστε και οι τρεις στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται, και συγχαρητήρια. Καλή θητεία να σας πούμε.